Επικοινωνείς με τους άγγελους. Ναι. Μιλάμε με τους αγγέλους, συγγνώμη, δεν τους λέω και άγγελους. Επικοινωνείς με τους αγγέλους, ε. Ναι. Με ποιους αγγέλους? Αρχάγγελο Μιχαήλ. Μάλιστα. Γαβριήλ, Ραφαήλ και Δανιήλ. Με αυτούς τους τρεις μόνο? Τέσσερις. Τέσσερις. Συνομιλάς μαζί τους? Από 11 χρονών. Τι λες, ρε φίλε? Συγκεκριμένα, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι ένας δέκτης. Okay. Δέχομαι τα μηνύματά τους, τα λαμβάνω, okay. Μου μιλάνε κανονικά, mm-hmm. Βλέπω κάποιες άειλες παρουσίες με τα χρώματά τους σε στήλο ουράνιο τόξο, γιατί δεν μπορούμε να τους δούμε κανονικά όπως είναι, έτσι. Μάλιστα. Είτε έρχονται με πανοπλίες, είτε με χιτώνες. Πώς έρχονται σε σένα? Έρχονται κανονικά. Είναι πολύ απλό. Έρχονται... Δηλαδή κάθεσαι εσύ στο σπίτι και έρχεται ο άγγελος, γίνεται την ώρα και μιλάτε? Ναι. Οπότε γουστάρει ο άγγελος, έρχεται ή ναι, τον καλείς οπότε, εσύ? Όχι. Κοίταξε, υπάρχουν στιγμές που τους καλούμε και εμείς για να μάθουμε κάποια πράγματα. Μάλιστα. Πολύ συγκεκριμένα για μένα, για σένα, για κάποιον. Εσύ μπορείς να καλείς τους συγκεκριμένους αγγέλους και να έρχονται. Ναι. Ωραία, έρχονται. Υπάρχουν όμως και μέρες που δεν έρχονται. Και τους καλούμε. Αλλά έρχονται και όταν έχουν κάτι να μας πούνε. Δηλαδή ότι θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, θα γίνει τ' άλλο. Με... Πώς είναι οι άγγελοι? Είναι άειλοι. Πόσοι είναι, λέω? Πόσοι? Ναι. Είναι 89. Αχα, αλλά εσύ έχεις ταραβέρει με τους τέσσερις? Ναι. Ξέρω και για όλους τους υπόλοιπους, αλλά με αυτούς τους τέσσερις μήνες. Όταν λες ότι από 11 χρόνων τους... Βλέπω οράματα. Οράματα για ξεκίνησε. Πράγματα που γίνονται και γίνονται και ξαναγίνονται. Ξεκίνησε με όραμα δηλαδή, ναι, η διαδικασία, μάλιστα. Του τύπου δηλαδή ότι εκεί που ήσουν στα καλά καθούμενα έβλεπες μπροστά σου ένα σαν όραμα. Τρέιλερ από τηλεόραση. Δηλαδή σαν να βλέπω όπως αυτό που έχουμε τώρα εδώ, ναι, που έχει και τα χρώματα του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Πολύ ωραίο. Συγγνώμη, αυτή τη στιγμή υπάρχει άγγελος εδώ? Είναι τα χρώματα του Αρχάγγελου Αυτή τη στιγμή βλέπεις κανέναν άγγελο εδώ? Είναι δίπλα μου. Εσύ δεν τον βλέπεις. Πού είναι, από ποια πλευρά κάθεται? Από αυτή? Ναι. Είναι η προστασία μου. Ποιος είναι? Ο Μιχαήλ. Ο Αρχών. Ο πρώτος. Είναι ο αγγελιοφόρος του Θεού. Και εγώ είμαι ο αγγελιοφόρος ο δικός τους. Βλέπεις κανέναν άλλο πουθενά εδώ? Όχι. Δεν παίζει τίποτα άλλο, σ' άγγελο. Αλλά δεν υπάρχει αρνητική ενέργεια. Ωραία. Και εσύ πια έχεις συχνή επαφή και επικοινωνία κάθε μέρα, έτσι? 24 ώρες το 24ωρο. Και εσένα σου δίνει χαρά αυτό να ζεις με τους αγγέλους? Ναι, μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Αλλά μου δίνει και... Και αίσθημα, ναι, αυτοπεποίθησης. Όχι, αίσθημα τρόμου. Άλλο να είσαι 24 ώρες το 24ωρο με τις κεραίες συντονισμένες σε ένα συγκεκριμένο σύμπαν που μπορεί να βοηθήσει εσένα και τον καθένα, και άλλο εγώ να τρομάζω γιατί θα γίνει ένα ηφαίστειο, ένα κάτι. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Άρα εσύ λοιπόν παίρνεις πληροφορίες από τους αγγέλους. Και καταλαβαίνεις πότε θα γίνει καμία στραβή? Ναι, είναι τώρα όλα αναρτημένα και γραμμένα. Όχι. Είμαστε μια χαρά. Till it's over, let's go and put our hands up like a